γιατί η τουρκική προπαγάνδα και η τουρκική μονταζιέρα, κύριε και κύριοι, συνεχίζεται από τα τουρκικά, μέσα ενημέρωση φυσικά. Σήμερα, τουρκική εφημερίδα και το Δημήτρη. Καλησπέρα, Μαρία. Τι βλέπουμε εδώ, είναι τουρκική, μια παρέλαση. Στο Αγαθονήσι και τουρκική, λοιπόν, προκλητικότητα. Είδαμε τι είπε ο Ταγί Περδογκαν. Ολοκληρώνεται σήμερα και μάλλον συμπληρώνεται και από τον τουρκικό τύπο, την εθνικιστική εφημερίδα γενη Τσάγκ, λοιπόν, Αμαλία, η οποία σε δημοσίευμά τη στο διαδίκτυο αναφέρει πω στι 7 Μαρτίου υψώσαν στο δικό μα νησί του τουρκικό, εννοεί το Αγαθονήσι. Έτσι, το λέει ότι είναι την... δικό του. Εννοείται. Η την, ε, την, ελληνική σημαία. Και πότε έγινε αυτό, λέει το δημοσίευμα, 7 Μαρτίου, όταν, να επισημάνουμε φυσικά, γιόρταζαν οι κάτοικοι, 150 κάτοικοι του ακριτικού μα νησιού την 70η επέτειο Αμαλία τη επανένωση τη Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Έτσι, τα φέρετρα από ότι... το Αφρίν δεν βλέπω να υπάρχουν πουθενά που έρχονται <laughs> στην Τουρκία. Αυτό ούτε οι το απόλυε που έχουν οι Τούρκοι στο Αφρίν, ούτε το ότι βεβαίω θα το δούμε γιατί έχει κάνει και σχετικό βίντεο ότι άστραψε και βρόντιξε και κατά του ΝΑΤΟ τα Ιβερντογάν. Λοιπόν. Δεν σέβεται πια τίποτα. Είναι σύμμαχο στο ΝΑΤΟ όπω είμαστε και, και εμεί. Και ζητάει και τα αρέστα. Και ζητάει και τα αρέστα. Τι να πω. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Σαραφίδη. Mm. Και πάμε...